Εγώ αυτό το οποίο βλέπω σε επίπεδο λόγου του κυρίου Κασελάκη mm -hmm. και ανθρώπου που έχει γύρω του ε, ε, Α, είναι τοξικό ο λόγο του Κασελάκη, εννοείται. Ε, είναι τοξικό ο λόγο του κυρίου Κασελάκη, βεβαίω. Ε, όταν μιλάει με την γλώσσα του κυρίου Πολάκη, προφανώ είναι τοξικό ο λόγο του κυρίου Κασελάκη. Δεν λέω μόνο για την τελευταία δήλωσή του, που είχε πει ότι θα πάει σε μια εκδήλωση για τον και μετά βγήκε η Πάνω, αυτά τα οποία. Αλλά, παλαιο... Αλλά και παλαιότερες δηλώσει του, για μπορείς και μια γλώσσα η οποία θυμίζει τι πιο τοξικέ μέρε του Άρα, αυτό που ζητήσατε στην έναρξη τη θητεία του κ. Κασελάκη να υπάρξει μια αντιπολίτευση μη τοξική δεν ισχύει. Λέτε. Όχι, δεν... Είναι απολύτω τοξική. Όχι, μέχρι στιγμή mm -hmm. το, το λέω γιατί είναι κάποιο μήνυμα ο κύριο Κασελάκη, δεν ξέρω πώ θα διαμορφωθεί συνέχεια. Προφανώ θα χρειαστεί χρόνο για να κάνει αυτά τα οποία θέλει. Αλλά αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά τοξικό. Έχει Δείτε προέδρ... τι δηλώσει του. Δύο πρόεδρου ο ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κασελάκη και τον κύριο Πολάκη. Όχι, έχει... Ένα... Ένα. έχει έναν πρόεδρο ο οποίο μιλάει με τη φωνή του κύριο Πολάκη. Λοιπόν, το λέω γιατί και τι αναρτήσει που βλέπουμε και ε, αυτά τα οποία ε, λέει, είναι πραγματικά τοξικά. Δεν θυμίζουν σε τίποτε καινούριο. Θέλω να πω το εξή. Δηλαδή, μια Πολλά και είναι το ίδιο. Κοιτάξτε. Έχει την στήριξη του κ. Πολάκη, έχει γίνει υπερτομεά τη κτλ. Η γλώσσα αυτή η οποία βλέπω είναι, ε, δεν νομίζω ότι έχει κάτι καινούριο. Είναι το πιο τοξικό κομμάτι που έχουμε δει.